στη σύλληψη δύο μελών συμμορίας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Προχώρησαν σε Θεσσαλονίκη αστυνομικοί του τμήματος πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας της υποδιεύθυνσης ειδικών επιχειρησιακών δράσεων. Πρόκειται για ημεδαπούς ηλικίας 26 και 51 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος αρχηγικού μέλους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν ως ρόλο την αποθήκευση, απόκρυψη, μεταφορά και διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης. Διαπιστώθηκε ότι για την απόκρυψη των ναρκωτικών ουσιών χρησιμοποιούνταν υπαίθριοι χώροι στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδόνας Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή της Χαλκιδόνας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα δύο μέλη της συμμορίας. Σε έρευνες χώρων που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά ποσότητα ηρωίνης βάρους 553 γραμμαρίων, ποσότητες άγνωστων ουσιών συνολικού βάρους 835,2 γραμμαρίων και χρηματικά ποσά ύψους 6.470 ευρώ. Επιπλέον, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκαν συμπληρωματικές έρευνες. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στο κύριο εισαγγελέα πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης.